Φίλες και φίλοι, εκ μέρους της κοινής στην Εθνική Άμυνα, απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και εύχομαι σε όλους σας ολόψυχα καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται και κάθε επιτυχία στις εργασίες του 19ου συνεδρίου σας. Το σύνθημα του συνεδρίου, δυναμώνουμε την ΕΔΙΕ, το αντιπολεμικό, αντιπυρελιστικό κίνημα, καμία συμμετοχή στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις και τα ευρωατλαντικά στρατηγεία. Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι το σύνθημα που και εμείς οι απόστρατοι στρατιωτικοί της ΚΕΘΑ ταυτιζόμαστε απόλυτα. Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε συνάψει συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, όλες με πρόσχημα την ασπίδα προστασίας των εθνικών συμφερόντων. Δεν μας διαφεύγει ότι τα θεμέλια του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή αμυντική συμφωνία με μόνιμη εξάπλωση των Αμερικανών σε Λάρισα, Στεφανοβίκιο και Αλεξανδρούπολη, που υπέγραψε τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αποτέλεσμα προετοιμασίας και διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, σε συνέντευξή του, δήλωνε έκπληκτος από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως είπε, οι τέσσερις τοποθεσίες που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ως μέρος της αμυντικής συμφωνίας είναι μέρη που εντοπίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δήλωσε μάλιστα ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία δεν είναι διαφορετικές από τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, όμως, φίλες και φίλοι, δεν ξεχνάμε ότι η διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή δεν ήταν αυτό καθ' αυτό το γεγονός της παραχώρησης βάσεως της ΥΠΑ. Η διαφοροποίησή του ήταν μόνο κατά το μέρος που η συμφωνία καταλήγει να έχει αόριστη διάρκεια. Ο ένας δηλαδή στρώνει το έδαφος για τον επόμενο και πάει λέγοντας με τους κινδύνους συνεχώς να μεγαλώνουν. Είναι γνωστό πως το γεγονός ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια τεράστια αμερικανική βάση από τη Σούδα ως την Αλεξανδρούπολη, όπως και όλες οι πιο πάνω συμφωνίες με εμπεριαλιστικά κράτη, καμία προστασία δεν παρέχουν για το λαό και τη χώρα. Το μόνο που κάνουν με ταχύ ρυθμό είναι να μας εμπλέκουν όλο και βαθύτερα σε επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τελικά στη δίνη του πολέμου. Πιστεύουμε κι εμείς ότι οι συμφωνίες αυτές αποβλέπουν στο να εξασφαλιστούν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο λαός συνεχίζει να υφίσταται τα δυνάμια βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. Τις τελευταίες μέρες, στρατιωτικοί αναλυτές μάλλον δυσανασχετούν που ακόμα η Ελλάδα δεν έχει στείλει στρατεύματα στο Σαχέλ, στην Αφρική. Κάποιοι υποστηρίζουν πως μόνο αν στέλνουμε τα παιδιά μας στις εμπόλεμες ζώνες, υποτίθεται ότι θα έχουμε άποψη και θα μας λαμβάνουν υπόψη τα μεγάλα αφεντικά. Δηλώνουν πως καταλαβαίνουν την Ελληνίδα μάνα που δεν θέλει να στείλει το παιδί της, αλλά συμπληρώνουν κοινικά. Αυτοί είναι οι κανόνες του διεθνούς συστήματος. Οι απόστρατοι στρατιωτικοί της ΚΕΘΑ μαζί με το λαό θα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα ενάντια συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, που αξιοποιώντας και την περίοδο της πανδημίας έχει ψηφίσει νομοθετήσει αντιλαϊκά αντεργατικά νομοσχέδια. Νομοσχέδια τερατουργήματα, νομοσχέδια εκτρώματα. Ο λαός θα καταργήσει την πράξη. Δεν συζητάμε, δεν διαπραγματευόμαστε τους όρους φαγής μας. Συναγωνιστές και αγωνίστριες, η μόνη διέξοδος προς συμφέρον του λαού από όλη αυτή την κατάσταση που τον έχει καταδικάσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις βρίσκεται στο δυνάμωμα του αγώνα του φιλιρηνικού, αντιπεριλεστικού και του λαϊκού κινήματος. Απαιτούμε και βροντοφωνάζουμε όχι στις συμφωνίες της κυβέρνησης με ΗΠΑ και Γαλλία. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριλεστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις στην Ελλάδα και τα στρατηγεία από Αλεξανδρούπολη μέχρι Σούδα. Άμεση επιστροφή όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Σε αυτό το πολυχώρο που έχει το όνομα του Αλυσμόνη του Μάνου Λουίζου, ας θυμηθούμε ένα ονειρεμένο τραγούδι που συνέθεσε. Το τίποτα δεν πάει χαμένο. Πραγματικά, τίποτα δεν πάει χαμένο από όλον αυτόν τον αγώνα που κάνουμε. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον λαό που αγωνίζεται ενάντια σε αυτό το βάρβαρο σύστημα που γεννάει πολέμους, προσφυγιά, φτώχεια. Πολλαπλασιάζουμε τη δύναμη του λαού για ένα λαμπερό μέλλον για εμάς τα παιδιά μας.
Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.